Κυριακή 3 Απριλίου, ένα γεμάτο γήπεδο με τις πράσινες εμφανίσεις ο Πύργος, με τις μαύρες ο Ηρακλής στον ημιτελικό του κυπέλου, ένα βήμα πριν τον τελικό. Ο Ατρόμητος είναι ήδη σε αυτόν και περιμένει τον ένα από τους δύο που θα αποφανεί, που θα φανεί σήμερα ποιος θα είναι αυτός. Τζαμουτζαντώνης Ανδρέου, Τσούχλης και τέταρτος ο Μίλιος, οι διαιτητές σε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Ξεκινάει στο παιχνίδι να τα ο Πύργος, Ράτιγης δεν μπορεί να κάνει την καλή προσπάθεια, όμως μια μεγάλη μπαλιά εδώ για τον Χάντζη Χριστοδούλου θα τον φέρει στα όρια της περιοχής, αυτός που μακριά σου τάρι είναι out. Ο Πύργος από τα αριστερά προσπαθεί, δεν μπορεί να γίνει η σέντρα, παίρνει την μπάλα τελικά. Ο Ράτιγης δοκιμάζει ένα σουτ, είναι λίγο out. Στο 13 εκτελείται ένα κόρνερ από τα αριστερά με Φάλτσο. Η κεφαλιά του Λάιου δεν είναι καλή, ο Γούλας αρχικά και στη συνέχεια οι άλλοι αμυντικοί θα διώξουν. Αυτή την αντεπίθεση από αριστερά θα γίνει ένα φάουλ έξω από την περιοχή, όπως λέει ο διαιτητής που είναι πολύ κοντά. Στη συνέχεια ο Στρατήγης που το κέρδισε το εκτελέσει πονηρά χαμηλά, ο Κουνέλης όμως έχει την απάντηση. Νέα απειλή με κόρνερ του Ράπτη. Θα διώξουν αυτή τη φορά οι αμυντικοί, έστω και δύσκολα. Ο Βασιλάκης σε μια αντεπίθεση θα προσπαθήσει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Θα σουτάρει από μακριά εύκολα ο Μονιούδης. Και φτάνουμε στο 26, όπου ένα κόρνερ πάλι από το Ράπτη. Αυτή τη φορά ο Πάντζης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τα προηγούμενα κόρνερ καλά τα καταφέραν, σε αυτό δυσκολεύτηκαν. Μεγάλη μπαλιά από το κέντρο. Κακό κοντρόλ από τους αναμυντικούς. Πάσα του Ράπτη, δεν είναι καλό το κοντρό του Λάιου, χάνει να λέει ευκαιρία. Ο Πύργος προσπαθεί να επιτεθεί από αριστερά, φτάνει η μπάλα στο Στρατήγη τώρα, θα ψάξει το σουτ, θα κοντράρει η μπάλα, θα τη δεχτεί και στο πρόσωπο, θα χτυπήσει αρκετά, αλλά ευτυχώς όλα θα πάνε καλά. 37 από νέο κόρνερ, η μπάλα δεν θα φύγει μακριά. Θα την πάρει ο Παπαλάνης, ο οποίος θα μπει από την πλευρά του, θα κάνει μια ωραία σέντρα και με μονοκόμματο σου το αφεντή θα κάνει το 2-0 στο 37ο λεπτό, όπως είπαμε. Φαίνεται Αθημιάνα να βάζουν τέλος στο ποιος θα είναι ο τελικός νικητής και το πανηγυρίζουν με τους πολλούς φιλάθλους τους από τον πολύ κόσμο που, όπως είπαμε, μαζεύτηκε στο γήπεδο του Πυριού. Επίθεση από τα δεξιά πάλι για τον Ηρακλή. Μπαίνει ο Ζαμπετάκης, θα αναφύσει ο αμυντικός. Ο Ζαμπετάκης όμως θα προλάβει, θα τη γυρίσει. Το σουτ του Λάιου θα φύγει πολύ ψηλά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία ξανά για τον Ηρακλή. Δεύτερο ημίχρονο, και ενώ δεν έχουμε να σας δείξουμε μια μεγάλη χαμένη φάση από τον Πάλιου, γίνεται ένα φάουλ. Συνέχεια ο Σίμος θα σουτάρει out. Ο Ράφτης θα πετάξει μπροστά την μπάλα στο Βασιλάκη που τρέχει. Έχει βέβαια πάνω δύο αμυντικούς. Θα προσπαθήσει αυτό σε ανοιχτή αριστερά και από εκεί θα δοκιμάσει από πλάγια του σουτ. Δεν είναι καλό. Καλοχτυπημένο κόρνερ με τον Κουζίν για τον Πύργο. Δεν θα μπορέσει κανείς παίχτης του Πυριού να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Τελευταίες φάσεις στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το φάουλ. Θα ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή Τζαμουτζαντώνη. 0-2 ο Ηρακλής μέσα στο Πυργή, σε ένα παιχνίδι που ακούστηκαν τόσα και τόσα. Δεν έγινε τελικά τίποτα. Υπήρχε αστυνομία, υπήρχε πολλοί κόσμος. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο πανηγυρισμός του Ηρακλή με τους φιλάθλους τους πάνε στον τελικό στις 14 του μήνα, όπου εκεί τους περιμένει ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου. Τα λέμε. Εντάξει, ξέραμε ότι παίζουμε με μια ομάδα η οποία τα τελευταία 6 χρόνια, 5 ή 6 χρόνια 6. Πάει στον τελικό και διεκδικεί, κάποιες φορές έχει πάρει και το τρόπαιο. Ξέραμε πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλά δουλεμένη τα προηγούμενα χρόνια από προπονητές, πολύ καλούς προπονητές που έχουν περάσει από την ομάδα, όπως και ήταν καλωστημένοι από πολύ σωστούς παράγοντες. Από εκεί και πέρα, εγώ είπα στα παιδιά ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο για εμάς χτίζει χαρακτήρες και ότι εμείς φέτος αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε μια ομάδα, είναι η πρώτη μας χρονιά. Δεν είχαμε να χάσουμε κάτι στο μάτς. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής σίγουρα είχε πιο πολλή εμπειρία. Στο πρώτο ημίχρονο εμείς ήμασταν κακοί τακτικά. Ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Φάνηκαν ότι τα παιδιά είχαν άγχος.
Και νομίζω ότι δεχτήκαμε δύο τρέματα από δύο λάθη δικά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε στα αποδυτήρια, μιλήσαμε με τα παιδιά. Εγώ τους είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε φοβισμένοι και ότι πρέπει να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλη τη χρονιά, δηλαδή να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αν είδατε στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε, πατήσαμε την μπάλα, βγάλαμε ενέργεια, χάσαμε ευκαιρίες. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ πολύ καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο από τον αντίπαλο. Είχαμε μια καθοριστική φάση με τον Μπάλιου στο 47, νομίζω που αν έμπαινε γκολ εκεί ίσως να άλλαζε η ροή του παιχνιδιού. Δεν μπήκε γκολ, νομίζω ότι δίκαια κέρδισε ο Ηρακλής. Έτσι, και θα συνεχίσουμε εμείς, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με τον Ποσειδώνα. Πολλά συγχαρητήρια και στα δικά μου τα παιδιά, πολλά συγχαρητήρια και στον Ηρακλή και το έχουμε καλή επιτυχία στο τελικό. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μάτς, είναι κάποιες δηλώσεις που γίνανε την Κυριακή σχετικά με τις αποδόσεις της δικιάς μου ομάδας. Καλό θα είναι ο κάθε προπονητής να κοιτάει τη δικιά του ομάδα και να μην βγαίνει δημόσια να λέει για τις άλλες ομάδες. Και επίσης, όταν αναφερόμαστε σε κάποιες ομάδες όπως ο Λέων, ότι δεν υπάρχει Λέων και πρέπει να σεβόμαστε και τους προπονητές και τα παιδιά και τους παράγοντες της αντίπαλης ομάδας. Ο Λέων υπάρχει, έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητή, έχει παιδιά τα οποία προσπάθησαν όλο το χρόνο. Είναι μια ομάδα η οποία έκοψε βαθμούς από τη Μικρασιατική, η οποία Μικρασιατική έκανε πρωταθλητισμό όλη τη χρονιά. Και είναι, πιστεύω, πολύ άδικο να λέμε τέτοια λόγια για αντίπαλες ομάδες και αντίπαλους προπονητές. Καλό θα είναι να κοιτάμε την ομάδα μας. Σήμερα η μέρα χαράς ήταν ένας από τους δύο στόχους μας. Να φτάσουμε για έκτη συνεχόμενη φορά η ομάδα του Ηρακλή στο τέλος του δρόμου, στον τελικό. Το καταφέραμε. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ, κάτω από πολύ αντίξιες συνθήκες. Κατ' εμέ, αυτή που μιλάμε, η Δάφνη είναι η πιο άτυχη ομάδα της Χίου και μετά είμαστε εμείς. Δεν έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής που κάποια στιγμή μέσα χρονιά να μην είχε πρόβλημα. Όπως είπα, είμαστε χαρούμενοι. Δώσαμε έναν αγώνα με μια ομάδα η οποία ήταν προετοιμασμένη πάρα πολύ καλά για το σημερινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πολύ. Μέσα από τους τραυματισμούς που ανέφερε Στέφανε και ο Ζαμπετάκης και ο Κουγιούλης, είχαμε η μισή δεκάδα ήταν με υπέρβαση μέσα στο γήπεδο. Αυτό βέβαια σημαίνει το μέταλλο που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Μπήκαμε, έμπειρα παιδιά τα δικά μας, μπήκαν τα γκολ και μετά η αλήθεια είναι ότι με ντρόπ παίζαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε γκολ. Εκτός από δύο ευκαιρίες που έκανε το Πυργή, δεν θεωρώ ότι έκανε κάποιες άλλες ζωντανές ευκαιρίες. Συγχαρητήρια και στο Πυργή για την προσπάθειά του, πραγματικά είναι μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί πέρα θα χαρούμε 14 του μήνα να βρεθούμε σε έναν ακόμα τελικό, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο τελικός είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της χρονιάς. Μήπως σας επηρεάζει, γιατί έχετε και να πάτε και σαν μπαράζ εσείς εκεί πέρα. Δεν ξέρω μήπως δώσετε πολύ σημασία στον τελικό. Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά, είπαμε ότι η ομάδα έχει δύο στόχους. Και όταν η ομάδα σου λέγεται Ηρακλής, όταν λέγεται Κανάρης, όταν λέγεται Δάφνη, δεν θέλω να δικήσω κάποια ομάδα. Πάντα μέσα στη χρονιά ετοιμάζει για τους δύο στόχους. Η ώρα ήρθε, η τελική ευθεία ήρθε. Όπως είπα και στα παιδιά, θα κρύψουμε τα προβλήματά μας και μπορούμε να συζητάμε, χαρτολογώντας λέω ότι μπορούμε να συζητάμε για τραυματισμούς μετά το τέλος Μαΐου. Τώρα όλοι, ό,τι μπορούμε αυτό θα δώσουμε.